όμως. Ωραία, είναι καλό ότι θα απαντήσω σοβαρά, ρε. Λοιπόν. Προφανώς και δεν είναι καλό, γιατί όταν είσαι σε κατάσταση φόβου, σκέψου τον εαυτό σου όταν φοβάσαι, ρε. Όταν φοβάσαι, δηλαδή, όταν είσαι σε state φόβου, είσαι περιορισμένη full. Δεν είσαι περιορισμένη. Θες να πάρεις μια απόφαση και φοβάσαι, δεν την παίρνεις. Δεν την παίρνεις γιατί φοβάσαι, είσαι διστακτικός. Squeezed down είσαι. Πέρα από το ότι νιώθεις πολύ χειρότερα, σκέψου τον αγαπάς κάποιον όταν ξέρεις ξεχυλίζει αγάπη από μέσα σου, σκέψου πόσο καλύτερα νιώθεις και πώς νιώθεις όταν φοβάσαι. Θες να είσαι σε αυτό το state, προφανώς και όχι. Εντάξει, μιλάμε τώρα για τα πολύ basic, έτσι. Αυτά είναι αυτονόητα. Τα πολύ basic. Για το τι θέλετε να μιλήσουμε, να μιλήσουμε λίγο για σχέσεις. Για σχέσεις, guys. Να μιλήσουμε λίγο για σχέσεις του Matrix. Ψήνεστε. Λοιπόν, ακούστε τώρα πολύ βασική συμβουλή για τη ζωή σας, παιδιά. Νεαροί, μεγάλοι και μεσαίοι. Λοιπόν, θα μιλήσουμε λίγο για τις σχέσεις, ρε. Τι κυριαρχία αυτή τη στιγμή, ξέρεις, πάνε στο πλανήτη, στις σχέσεις. Πλά έλεγα γιατί λένε πως είναι καλό να φοβάσαι για να γίνεις πιο δυνατός ή κάτι. Αυτό που λένε είναι, ξέρεις, αυτό το φόβο που νιώθεις, που υπάρχει και σαν προγραμματισμός, οι Σπαρτιάδες ξέρεις τι έκαναν. Οι Σπαρτιάδες προπονούνταν από μικροί να μην υπάρχει καν ο φόβος μέσα τους. Ωραία, επειδή τον έχεις προγραμματισμένο το φόβο λόγω του Matrix, τον έχεις προγραμματισμένο στον εγκεφαλό σου. Αυτό που λες εσύ τώρα είναι αυτό που λένε να χρησιμοποιείς το φόβο σαν fuel, ρε. Καταλάβες. Σαν fuel για να καταφέρνεις πράγματα. Και αυτό λέγεται alchemy, ρε. Αυτό λέγεται alchemy. Αλχημιστής ποιος είναι? Αυτός που από οποιοδήποτε αρνητικό βγάζει το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα και δεν αφήνει τα εξωτερικά γεγονότα να επηρεάσουν την εσωτερική του κατάσταση, ρε. Αυτό είναι, αυτό στην ουσία μου λες εσύ τώρα. Προφανώς. Πίεζε τα δικά μας γιατί το νερό της βρύσης δεν βοηθάει. Ισχύει full, ρε. Το φθόρο δεν βοηθάει, όχι το νερό της βρύσης. Απλά το νερό της βρύσης, ρε μπρο, έχει full φθόρο που αυτό εδώ πέρα το πραγματάκι στο γαμάει, ρε. Στο. Σκέψη το γεμίζει άλατα. Στο κάνει έτσι. Άμα δεις φωτογραφίες στο ίντερνετ θα δεις. Νιώθω το φόβο να ανοίξει την ανοίξει. Πού ρε μπίλι, καλφερούκος. Δεν βοηθάει, όχι, σιδέρι. Και όσο πιο κοντά πας σε vegan τροφές, ξέρεις, plant-based, τόσο πιο πολύ μπουστάρει, ξέρεις, αυτά τα ability του σώμα σου. Ειδικά το τρίτο μάτι, μπουστάρεται full. Να ανοιχτεί. Αντινικά, σιδέρι, comfort zone. Πιο comfort zone, ρε, GG, πιο και. Πιο comfort zone. Αντικειμενικά, πιο comfort zone. Α, τι λέγαμε, για τις σχέσεις. Για τις σχέσεις, ωραία, λοιπόν. Τι πρέπει να κάνεις για να πας στο next level της ζωής, ωραία. Άμα έχεις στη ζωή σου σχέσεις, σχέσεις που είναι τοξικές, που είναι δυσλειτουργικές, πρέπει να τις αφήσεις πίσω σου. Όσο δύσκολο και να είναι, guys, να ξέρετε. Οποιαδήποτε σχέση δεν λειτουργεί, ξέρεις, είναι τοξικιά με άλλα λόγια. Θα σου πω τι εννοώ με τον όρο τοξικιά. Με τον όρο τοξικιά εννοώ ότι σε ρουφάει, ρε μπρο. Σε ρουφάει, σου κάνει τη ζημιά πνευματικά, συναισθηματικά, ξέρεις, στο μυαλό σου. Αυτή είναι μια τοξική σχέση, ωραία. Αυτή μπορεί να είναι με τους γονείς σου, μπορεί να είναι με το φιλαράκι σου, ξέρεις. Μπορεί να είσαι σε μια φιλία που απλά είσαι εκεί επειδή φοβάσαι να είσαι μόνος σου. Μπορεί να είναι με το, ξέρεις, ερωτική, ξέρεις, με το αγόρι, την κοπέλα σου. Ωραία, αυτές τις σχέσεις δεν τις θες, ρε φίλε. Αυτές τις σχέσεις δεν τις θες. Και όταν θα τις κόψεις αυτές τις σχέσεις, όταν έρθει η ώρα να τις κόψεις, όταν θα είσαι έτοιμος, θα σου ανοίξουν χώρο για να έρθουν οι καλές σχέσεις. Ωραία. Παρ' όλα αυτά, άμα είσαι σε μια τέτοια σχέση, εκεί πέρα υπάρχουν μαθήματα που πρέπει να πάρεις. Για κάποιο λόγο είσαι εκεί πέρα. Πρέπει να τσιμπήσεις το μαθηματάκι και να φύγεις. Ωραία, αν είσαι σε μια τέτοια τοξική σχέση, πρέπει να το τσιμπήσεις και να φύγεις όσο πιο γρήγορα γίνεται, έτσι, γιατί δεν σε υπηρετεί αυτό το πράγμα, σε ρουφάει. Παπ, ρουφάς το μαθηματάκι. Μπορεί να είναι το μαθηματάκι, μπορεί να είναι να θέτεις κάποια όρια, έτσι. Να θέτεις κάποια όρια. Μπορεί το μαθηματάκι να είσαι κανένας έμπαθ και να πρέπει να ζεις, να, να,
Βιώσει, ρε φίλε, πώς λειτουργεί το μυαλό του ναρσιστή. Ώστε αργότερα να μπορείς να χελπάρεις άλλα άτομα όταν θέλεις να πάρει μια κατάσταση. Πρέπει να τσιμπήσεις αυτό το μαθηματάκι, ρε. Ένα μεγάλο μάθημα είναι το let go, να αφήνεις πίσω πράγματα που αγαπάς επειδή σου κάνουν κακό, έτσι. Αυτό είναι πολύ σημαντικό, γιατί στην ουσία δεν αγαπάς τον εαυτό σου, παρόλο που αγαπάς τον άλλον. Τώρα, αν το θέμα είναι, ξέρεις, αν το θέμα είναι οι γονείς σου και αυτά, εκεί είναι super hard. Πρέπει να είσαι πολύ, ειδικά σε μικρότερες ηλικίες, πρέπει να θέσεις τα όρια, ρε φίλε. Να τα θέσεις τα όρια από νωρίς, ρε φίλε. Από νωρίς και full aggressive. Γιατί άμα είσαι με τοξικούς γονείς, την έχεις γαμίσει λίγο πολύ. Θα σου δημιουργήσουν πολλά τραύματα, έτσι. Πολλά τραύματα μεγαλώνοντας. Κατάλαβες. Δηλαδή θέλει πάρα πολύ προσοχή. Δηλαδή τοξικός μπορεί να είναι κάποιος. Μια τοξική σχέση τι μπορεί να είναι, ρε guys. Μπορεί να είναι όταν. Όταν. Όταν εσύ αφήνεις πίσω τις αξίες σου για να ικανοποιήσεις τον άλλον. Όταν ξέρεις, όταν αφήνεις πίσω φιλίες. Ας πούμε, π.χ. είσαι με την κοπέλα σου και σου λέει ο φίλος σου βγες. Και του λες όχι επειδή ξέρεις ότι θα παρεξηγηθεί η δικιά σου άμα βγεις. Ενώ θέλεις να βγεις. Αυτή είναι φουλ τοξική σχέση. Ωραία, εκεί θέτεις το όριο ή. Άντι, γεια. Αυτό είναι πολύ common, έτσι. Να κάνεις πίσω φιλίες ή. Πράγματα που θες να κάνεις λόγω της σχέσης, επειδή η σχέση θα παρεξηγηθεί. Έτσι, αυτή είναι αρρωστημένη σχέση. Αυτή είναι φουλ τοξικιά. Κανονικά, αν είσαι συνειδητοποιημένος, κοιτάς αν ο άλλος είναι τόξη και το αποφεύγεις. Ναι, θα στα δώσω τα red flags. Ωραία. Λέμε τώρα όμως, άμα δεν το γνωρίζεις, έτσι. Μιλάμε να το σποτάρεις. Τι θα σε βοηθήσει να το σποτάρεις αυτό το πράγμα. Θα στα δώσω άλλο τα red flags, full. Παρ' όλα αυτά, αν είσαι εκεί μέσα, υπάρχει μάθημα, έτσι. Υπάρχει πολύ μεγάλο μάθημα να πάρεις. Ή αν η σχέση, ξέρεις, ή αν είσαι με κάποιον και είναι, ξέρεις, δεν είναι. Με άλλα λόγια, δεν υπάρχει ισορροπία στη σχέση, ρε φίλε. Δηλαδή παρέχεις εσύ συνέχεια και ο άλλος δεν κάνει τίποτα, ρε. Δεν είναι αμοιβαίο. Πρέπει να υπάρχει ισορροπία σε μια σχέση για να είναι υγιές. Είτε αυτή είναι φιλικιά, είτε είναι ερωτική, είτε είναι οτιδήποτε. Έτσι πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Αλλιώς δεν είναι υγιές. Δηλαδή, αν ο άλλος σου μιλάει, ρε φίλε, και σε βλέπει σαν. Πώς να σου πω, σαν ένα κάδο που ρίχνει τα προβλήματά του και δεν σε ακούει ποτέ, αυτό είναι φουλ τοξικό, έτσι. Πρέπει να το κόψεις. Αυτό το κάνουν σε πολλές φιλίες. Δηλαδή, εσύ μόνο να ακούς, να παίρνεις όλα τα σκαδά του άλλου και αυτό να μην σε ακούει ποτέ. Έτσι πρέπει να υπάρχει μια ισορροπία. Γνώμη που λένε ότι έχουν. Εξερευνήσει το 5% στα λάθη να έχουν τόσα μηχανή 4% μέσα κοντά στη γη. Εντάξει, ψέματα είναι αυτό, σιδέρια. Αυτό είναι full ψέματα, εντάξει, obviously, bro. Κατάλαβες, δηλαδή. Με άλλα λόγια, πρέπει να υπάρχει ισορροπία. Αυτό είναι το πιο βασικό. Να υπάρχει ισορροπία στη ροή. Να μην είναι η ροή μόνο προς τη μια μεριά. Φουλ βασικό. Δηλαδή, αυτό άμα σκέφτεσαι σε μια σχέση, καταλαβαίνεις αν αυτή η σχέση είναι τοξική. Το καταλαβαίνεις πολύ εύκολα. Καλά, στην θέρη αυτό είναι ξεκάθαρα ψέμα, ρε. Καταλαβες. Δηλαδή, αυτά δεν τα θες. Αυτά στη ζωή σου δεν σε υπηρετούν. Δεν σε υπηρετούν. Αυτά πρέπει να τα κόψεις, ρε φίλε. Πρέπει να τα κόψεις. Άμα είναι οι γονείς σου, πρέπει. Ρε μπρο, να θέσεις οπωσδήποτε, πώς να σου πω, όρια. Να θέσεις κάποια όρια. Να περιορίσεις την επαφή όσο γίνεται, όσο πιο πολύ γίνεται, ρε φίλε. Γιατί αυτά είναι προβλήματα που πρέπει να τα φτιάξουν οι άλλοι, έτσι, και τα κάνουν project πάνω σου. Δεν μπορείς να κοντρολάρεις τον άλλον. Αυτά είναι θέματα που πρέπει να τα λες μόνος σου. Το μόνο που μπορείς να κάνεις είναι να τα δείξεις, μπας και φιλοτιμηθεί, να ασχοληθεί από μόνος σου, να βελτιώσει τον εαυτό του, ρε μπρο. Δεν πήγαμε subscribe, μας γαμίσανε. Αυτά είναι πολύ βασικά, ωραία. Ποτέ μπαίνεις με το mentality, ας πούμε, σε μια ερωτική σχέση. Ωραία. Το mentality ποιο είναι. Πρέπει πρώτα να τα βρεις μέσα σου, να βρεις την αγάπη μέσα σου, να τα βρεις όλα μέσα σου. Αυτό είναι το mentality, όλα ξεκινάνε από σένα. Σε έχει το matrix να ψάχνεις συνέχεια εκεί έξω. Ωραία, ψάχνεις για αγάπη εκεί έξω. Πας στην άλλη και περιμένεις από την άλλη να σε κάνει να ολοκληρωθείς. Αυτό είναι το μεγάλο λάθος, γι' αυτό είναι όλα δυσλειτουργικά.
Και μετά, ξέρεις, τον βάζεις τον άλλον, τον θεοποιείς τον άλλον, του, πώς να σου πω, γίνεσαι χαλάκι και σε πατάει και τα σχετικούκος, και τα σχετικούκος, έτσι. Πρέπει, ρε μάγκες, είναι αυτό που λέγανε οι Έλληνες και οι Αιγύπτιοι πίσω. Πρέπει να μάθεις τον εαυτό σου. Από εκεί ξεκινάει όλη η υγεία, ρε φίλε. Η υγεία των σχέσεών σου. Άμα δεν έχεις υγιή σχέση με σένα, όλες οι σχέσεις σου θα έχουν προβλήματα, ρε μπρο. Γιατί δεν έχεις υγιή σχέση με σένα. Από εκεί ξεκινάει όλο. Τίποτα, Σβέρι, χοντρά, ρε μπρο. Χοντρά, χοντρά. Το λέω όταν γουστάρεις μία πέντε χρόνια, αλλά δεν είναι μαζί σου επειδή είναι μεγαλύτερη. Δεν πιστεύω καθόλου, μπρο. Σε ξέρεις στην ηλικία, στη διαφορά ηλικίας. Δεν θεωρώ ότι αυτό είναι πρόβλημα, ρε. Κανένα πρόβλημα, πραγματικά. Τη γουστάρεις και επειδή είναι 5 χρόνια δεν θέλει αυτή. Κοίταξε τώρα, άμα δεν θέλει αυτή, άμα θέλετε και οι δύο και κολλάτε σε αυτό, ρε μάγκες, εντάξει, τι να πω. Τζάμπα και τη λάμπα, έτσι. Εντάξει, 10 συν. Πολύ common είναι αυτό, ρε. 5 χρόνια την κυνηγάς και δεν θέλει, έτσι. Και εσύ ακόμα την κυνηγάς, μαλάκ. Τι μαλακίες ακούω. Α, γουστάρι. Εντάξει, δεν ξέρω. Εσύ ξέρεις τη φάση καλύτερα. Έτσι όπως μου την περιγράφεις. Έτσι όπως μου την περιγράφεις, ρε μπρο, απλά ξέρεις, περνάει καλά με αυτό το κυνηγητό. Και προφανώς για να το κάνεις και εσύ 5 χρόνια, μάλλον περνάς καλά. Γιατί άμα αυτό σε φθείρει. Άμα αυτό σε φθείρει, μπρο, κάνεις μαλακία που μένεις εκεί. Εκτός αν είστε, δεν ξέρω, βιτσιόδος, πώς λέγεται αυτό, ρε. Εσύ απλά να κυνηγάς και άλλη απλά να τρέχει. Άμα δεν έχεις πρόβλημα, καλά είσαι. Αλλά θα μπορούσες, ρε μπρο, εκεί που κυνηγάς 5 χρόνια αυτήν, να την αφήσεις και σε όλο αυτό το χρόνο να έχεις κάνει κάτι πολύ ποιοτικό με κάποιον άλλον άνθρωπο, έτσι. Σκέψου μόνο αυτό. Που έχεις πάθει ποτέ αυτό που βλέπεις έναν εφιάλτη ενώ είναι ξύπνιος, αλλά δεν μπορείς να κουνηθείς. Αυτό που λέει το sleep paralysis λες. Sleep paralysis πρέπει να λες εσύ, Σιδέρη. Το έχω πάθει πολύ μικρός, ρε. Πολύ μικρός. Όταν ήμουνα γυμνάσιο, νομίζω. Μια κοπέλα, και εμένα μου έχει συμβεί, μια κοπέλα μου κάνει τη δύσκολη εδώ για 15 χρόνια. Αλλά δεν το ξέρω ότι το κάνει γιατί με γουστάρει. Είναι αρρωστημένο εκείνο και θα σου πω γιατί είναι αρρωστημένο, ρε φίλε. Να ξέρεις. Να σου πω γιατί είναι τοξικό, ρε φίλε. Γιατί αυτή έχει θέματα. Έχει σίγουρα θέματα, τρέχει από τον εαυτό της. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο. Και γουστάρει αυτό το. Και γουστάρει αυτό το κυνηγητό, ρε φίλε. Αυτή τρέχει με τον εαυτό. Έχει θέματα με τον εαυτό της και δεν μπορεί να αφαιθεί. Δεν μπορεί να. Να σου κάτσει, που λέμε, ρε φίλε. Έχει θέματα με τον εαυτό της. Γι' αυτό τρέχει από τον εαυτό της, ρε μπρο, και δεν μπορεί να κάνει commit σε μια σχέση με σένα, ας πούμε, και χρησιμοποιεί όλο αυτό το validation, όλο αυτό το attention, πώς να σου πω, Παύλε, χρησιμοποιεί όλο αυτό το για να νιώθει πιο άνετα, ρε, επειδή πιέζεται, ξέρεις, επειδή φοβάται τον εαυτό της και τρέχει από αυτόν. Χρησιμοποιεί όλο αυτό που της δίνεις, σαν ένα μαξιλαράκι, ρε φίλε, για να μην ασχοληθεί με τα σκοτεινά μέρη του ασυνειδίτου της, εκεί που κρύβονται τα τραύματα όλα. Το όλο το σκηνικό που είχε τύχει πολλές φορές. Αλλά είπα. Όχι. Εννοείς άμα. Εννοείς δεν θες μόνο το σωματικό, αυτό λες, Παύλο. Σιδέρι μου είχε τύχει μικρός. Άμα δεν είσαι σε σχέση μαζί μου, όχι. Εντάξει. Είναι και αυτό. Είναι και αυτό, ρε φίλε, θα σου πω όμως το λάθος σου, ρε φίλε. Μπορεί να μην ταιριάζεται, ρε μπρο. Μπορεί να μην ταιριάζεται. Μπορεί να μην ταιριάζεται αυτό στο κομμάτι και να μην θέλει αυτή, άμα δεν ταιριάζεται εκεί, να μην θέλει να προχωρήσει. Δηλαδή αυτό που λες, να είσαι πρώτα σε σχέση, θέλει για να μπει στη σχέση, ρε φίλε, να σε τσεκάρεις όλα και να την τσεκάρεις προφανώς. Και εσύ πρέπει να το θέλεις αυτό πριν μπει σε σχέση. Να την τσεκάρεις και να σε τσεκάρεις σε όλους τους τομείς, ρε φίλε. Πώς θα μπει σε σχέση. Άμα αυτό δεν δουλεύει. Μπορεί για αυτήν αυτό να είναι ένα κριτήριο, ρε φίλε, που το θέλει, κατάλαβες. Εσύ μπορεί να μην το θες.
Εσύ μπορεί να θες καλή φυλάκια, ρε φίλε, 24-7, εντάξει. Απλά πρέπει να κατανοήσει και τη μεριά της. Εγώ τα έχω πει τα πας λες, να σε ψημάκια και δεν τα ξαναλέμε αυτά. Πέρα από την πλάκα, η μεγαλύτερη διαφορά που είδα στις κοπέλες στον πύργο Ολλανδίας και στην Ελλάδα είναι ότι όταν κάποια σε γουστάρει το δείχνει, δεν πρίζει μπάλες. Είναι πολύ ευθύς άνθρωπος. Κοίταξε, γυναίκα, πραγματική γυναίκα που να είναι ευθύς και είναι, τουλάχιστον αυτές που γνωρίζω εγώ πρέπει να είναι φουλ αρενοπή για να στο κάνει ευθεία ρε μπρο. Δηλαδή γυναίκα, γυναίκα τώρα μιλάμε για feminine γυναίκα, έτσι. Θα σου δώσει, δεν θα στο πει ρε μαλάκα σε γουστάρω, θα στο πει αλλιώς όμως, το λέει, σου δίνει σημάδια, το θέμα είναι να παίρνει τα σημάδια. Εδώ πέρα όμως, αυτό δεν σημαίνει ρε φίλε ότι τρέχουμε 5 χρόνια σε τον μπάλο από πίσω, έτσι. Αυτό προφανώς είναι, θεωρώ ότι είναι μεγάλο λάθος. Παρ' όλα αυτά ο πάλο σίγουρα έχει μαθήματα να μάθει εκεί. Έτσι, άμα περνά καλά, Παόλε, άμα περνά καλά με αυτό το κινητό, ξέρει, σκοτώνει και την ώρα σου και σε κάνει και νιώθει ωραία, ρε φίλε. Τι να πω, ρε μπρο, αλλά αυτή την ώρα θα μπορούσε να κάνει πολύ πιο χοντρά πράγματα για τη ζωή σου. Από το να κυνηγάει ένα κοριλόφσκι. Δηλαδή, ίσω πρέπει να το αφήσει λίγο για να σου ανοίξει το χώρο για κάτι άλλο να έρθει στη ζωή σου, ρε. Δεν ξέρω, εκείνοι γενικά δίνουν full τέτοιο, ρε μπρο. Δίνουν full, πώ να σου πω, σημάδια. Για να μπει, καταλάβες. Για τις πυραμίδες θα μας πεις τι έχεις να ξεκινήσει ή όχι. Έχω δει διάφορα αυτά, βρω. Έχω δει διάφορα ντοκιμαντέρ για τα σχετικού κόσμου. Δηλαδή, ο τρόπος που είναι κατασκευασμένες, τα σημεία στα οποία είναι κατασκευασμένες δεν είναι τυχαία, ρε μπρο. Υπήρχε τεχνολογία παλιά. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, έτσι. Όλα εκεί έτσι όπως είναι στημένα και ο τρόπος που είναι κατασκευασμένες. Υπήρχε σίγουρα τεχνολογία. Μεγαλύτερη και από τη δικιά μας που έχουμε τώρα. Πότε έχεις πει, νιώθω ότι θα τα ακούσουμε. Τι να πω πάλι τα δικά μου ρε μπρο. Το θέμα είναι να ακούσουμε για κάτι άλλο, subscribe. Σίγουρα θα μάθεις, ναι. Ήταν πολύ... Μία σχέση με στιγματίσεις φουλ ρε φίλε. Μετά δεν έχω κάτσει... Ξέρεις, επειδή μου δημιούργησε πολλά τραύματα και τα σχετικού κόσμου. Αλλά με έστειλε, ξέρεις, με έστειλε στο Dark Knight of the Soul και από εκεί ξύπνησα. Με έστειλε σε ένα φιάλτη που ξύπνησα. Ξέρεις, μια σοβαρή σχέση έχω στην ουσία. Όλα τα άλλα είναι μαλακίες. Και στην Ολλανδία, αλλά δεν τους αρέσει, μια χαρά φαίνεται στην Ολλανδία, αλλά δεν τους αρέσει να κάνουν τον χρόνο και να βασανίζουν τον άλλον. Ναι, αυτό είναι το υγιές. Αυτό είναι το υγιές, Κιν. Αυτό είναι το υγιές, έτσι. Και θεωρώ ότι είναι full εξαίρεση αυτό που λες και αποκλείεται να ισχύσει όλα τα άτομα, ρε μπρο. Δηλαδή αυτό είναι το full yes, δηλαδή να εκφράζει η κάθε μονάδα να εκφράζει αυτά που νιώθει, ρε μπρο. Αυτό είναι το yes το πράγμα. Όχι παιχνίδια του εγώ, ρε μαλάκα, που σε διαχωρίζει full. Και αυτό που κάνουν εδώ, να ξέρεις, είναι full προγραμματισμός του Matrix, έτσι. Έχουν διαβάσει αυτές κάποια βιβλία ή το σούξου μουξου μανταλάκι που τις έχουν πει ακριβώς να κάνουν αυτό, αυτό, αυτό και αυτό, ρε φίλε. Και αυτό. Και καταλήγει η φάση, ρε μπρο, στο validation, στο attention, στο φόβο. Όλη η φάση καταλήγει και παρά στην πραγματική αγάπη, ρε φίλε, που ξέρεις, η αγάπη τους ανεβάζει και τους δύο, ρε μπρο. Τους ανεβάζει και τους δύο. Αυτό το πράγμα με τα παιχνίδια, ξέρεις, τα... Δεν θα απαντήσω μόλις το δω, θα απαντήσω μετά από 10. Αν δεν μπορείς, προφανώς και δεν απαντάς, ρε μπρο, αν έχεις δουλειά, έτσι. Αλλά όχι να το βλέπεις, ρε φίλε, ή... Να μην λες αυτό που νιώθεις, γιατί έχεις διαβάσει ένα γάμα βιβλίο του Βίτα Καραγκιόζη, ρε φίλε, ότι άμα το πεις, ρε μπρο, δεν θα σε θέλει και τα σχετικά. Όλα αυτά είναι προγραμματάκια, ρε φίλε, για να μην δουλεύουν οι σχέσεις σας. Πολύ, πολύ απλά, ρε μπρο. Όπου βλέπεις, ρε φίλε, σε μια σχέση να υπάρχει το εγώ, να υπάρχει το εγώ, έτσι, όπου υπάρχει το εγώ δεν θα δουλέψει ποτέ, θα διαχωρίζεται. Και θα υπάρχει, και είναι αυτό που λέμε τοξική σχέση, έτσι, αυτό που σας έλεγα και πριν. Οι τοξικές σχέσεις είναι βασισμένες στο φόβο, βασισμένες στο, ξέρεις, στο κάποιος να έχει τον έλεγχο και κάποιος να δέχεται τον έλεγχο. Δηλαδή κάποιος να έχει τον έλεγχο και κάποιος να είναι υποτακτικός.
Και στην ανισότητα, ρε μπρο. Αυτή είναι full τοξική σχέση. Ναι, ρε Σταύρο, άμα διαβάσεις, μπρο. Γενικά, ρε φίλε, και εκεί που την είχαν χτίσει, που περνούσε το ποτάμι και το νερό παίζει να πήγαινε προς τα πάνω, ρε μπρο. Τέλος πάντων, έχουν βγει πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, είναι full μυστήριο. Θα ήθελα να πάω για το έτσι. Μόνο, απλά και μόνο να κάνω λίγο observe την περιοχή εκεί πέρα, να δω τι παίζει. Επίσης, λένε ότι το τέτοιο από πάνω, η κορυφή είναι χρυσή, ρε. Και άμα είσαι πάνω το διάστημα, τη βλέπεις. Τέτοια λένε, κάτι τέτοια περίεργα. Ναι, αυτό είναι το full EKS, έτσι. Υπάρχει βίντεο στο Instagram που το μάτι της γλιτσάρει και γίνεται σαν σαύρα. Πάντα γυρνάει. Που δεν είναι άμεσα μας ήδη. Κοίταξε, Σιδέρη. Βλέπεις, με τις 5 αισθήσεις σου βλέπεις λιγότερο από το 1% του ηλεκτρομαγνητικού πεδίου, ωραία. Ζουν ανάμεσά σου πολλά πραγματάκια, ρε μπρο. Εσύ τώρα μιλάς για οργανικό, για 3D, για κάποιον μελικό σώμα, ρε μπρο, εντάξει. Σίγουρα υπάρχει κάπου, τώρα αν είναι ήδη εδώ, δεν το ξέρουμε. Εγώ ξέρω όμως πολλά μη οργανικά που είναι ήδη εδώ και σου κάνουν τη ζωή δύσκολη, ρε μπρο. Και άλλα που θέλουν να σε βοηθήσουν. Επίσης, οι τοξικοί άνθρωποι συνήθως θυματοποιούνται σαν μηχανισμό άμυνας. Προφανούκος. Αυτό ξέρεις πώς λέγεται. Αυτό λέγεται. Στα αγγλικά λέγεται gaslighting αυτό. Αυτό το χρησιμοποιούν full οι ναρσιστές, ρε μαλάκα. Τι σημαίνει αυτό, ότι όταν φταίς εσύ. Λες τον άλλον ότι φταίει για αυτό που φταίει εσύ, ρε φίλε. Αυτό είναι πολύ. Πολύ common. Πολύ common τέτοιο του ναρσιστή, ρε φίλε. Έτσι λειτουργεί και το Matrix, μάγκες. Έτσι λειτουργεί και το Matrix. Όλα γυρισμένα ανάποδα, με gaslighting μέσα. Άλλη φάση αυτή. Όλα γυρισμένα ανάποδα όμως. Κότα να κλείσουμε stream trip για Αίγυπτο. Μπρο, θα ήθελα να πάω και πριν πεθάνω από εδώ, να ξέρεις. Το ήθελα full αυτό. Εντάξει, Σιδέρη, θα είναι λίγο σχέρι. Ας πούμε, μετά πας στη σκοτεινή πλευρά του φεγγαριού, τι γίνεται εκεί πέρα, ρε φίλε. Τι μπορεί να γίνεται εκεί πέρα, ρε μπρο. Που έχουν πάει μία φορά από ό,τι είχαν πάει και δεν έχουν ξαναπάει ποτέ, ρε φίλε. Γιατί δεν έχουν ξαναπάει ποτέ. Έχουν ξαναπάει, guys. Δεν έχω ακούσει να έχουν ξαναπάει. Άλλο μυστήριο αυτό. Αυτά όμως και είναι αυτά πάλι. Αυτά δεν γίνεται να τάξεις τη ζωή σου, ρε φίλε. Η ζωή σου δυσλειτουργεί, ρε μαλάκι. Δυσλειτουργεί, πώς να σου πω, δυσλειτουργεί, ρε μπρο. Δυσλειτουργεί, σε κατά επίσης. Βλέπεις, προχωράς. Red flag εδώ, red flag εκεί. Δεν γίνεται. Λογικό να μην έχουν πάει. Γιατί, ρε. Τι μπορείς να κάνεις, ωραία, μερικές σχέσεις μπορείς να τις σώσεις όμως, έτσι. Μερικές σχέσεις μπορείς να τις σώσεις. Αν καταλάβεις, πρέπει όμως εσύ να μπορείς να καταλάβεις από πού προέρχεται το πρόβλημα, έτσι. Το πρόβλημα μπορεί να είναι είτε έλλειψη επικοινωνίας, να μην επικοινωνείτε σωστά, είτε να έχετε ο ένας από τους δύο ή και οι δύο να έχετε πολλά παιδικά τραύματα. Ωραία, αυτό επηρεάζει φουλ μια σχέση. Το οποίο και αυτό λύνεται, έτσι. Άμα κάνεις shadow work, αυτό λύνεται. Λύνεται. Παίρνει χρόνο, αλλά λύνεται. Και σώζει τη σχέση. Ή να πας, ξέρω εγώ. Να πας σε κάποιον που θα σε βοηθήσει να ανοίξεις το communication σου. Αυτό στην ουσία το throat chakra σου. Αυτό είναι που ευθύνεται το communication. Να μπορείς να εκφράζεις αυτά που νιώθεις. Δηλαδή αυτά λύνονται. Αλλά άμα άλλος είναι ναρσιστής, σας το λέω μάγκες. Άμα δεν είσαι. Άμα αυτός που είσαι μαζί είναι ναρσιστής, άμα δεν είσαι ρεμπρό. Άμα δεν είσαι ολοκληρωμένος μέσα σου. Άμα δεν έχεις υγιές self-esteem. Άμα δεν έχεις κάνει. Άμα δεν έχεις βρει την αγάπη μέσα σου. Άμα δεν αγαπάς τον εαυτό σου, δεν έχεις υγιές self-esteem. Άμα δεν έχεις κάνει shadow work. Άμα είσαι με έναν ναρσιστή. Θα σου καταστρέψει την ψυχή, ρε φίλε. Γιατί έτυχε να είμαι στο παρελθόν, εγώ, ρε φίλε. Πολύ μικρός, ήμουν πολύ αθώος, βέβαια. 23 χρονών, πότε ήμουν τόσο.
Ωραία, αυτοί θα σου γαμίσουν την ψυχή, δεν θα σου γαμίσουν απλά, θα σου γαμίσουν το πνεύμα, δεν θα σου γαμίσουν απλά. Ξέρεις, δεν θα είσαι απλά heartbroken, θα σου γαμίσουν το πνεύμα. Ωραία, άρα από εκεί τρέχεις πέρα, αν και μόνο αν δεν είσαι ολοκληρωμένος μέσα σου, έτσι. Δορυφόρος είναι το φεγγάρι, ναι. Ποια δείγματα πήρανε ρε subscribe τότε? Σίγουρα είναι δορυφόρος ρε μπρο. Είσαι σίγουρος ότι το τσεκάρανε όλο τότε? Δηλαδή έχει μεγάλο, μεγάλο κενό αυτή η ιστορία ρε μπρο. Μιλά μας για το πώς είναι στη μέρα. Τι λες ρε μαλάκα? Τι είναι αυτό που λες για τον Μπάγκεν? Α, που... Δεν ξέρω, έτσι έλεγαν τα σημάδια, Μπάγκεν. Έτσι έλεγαν τα σημάδια, μπρο. Αυτό δεν γίνεται να σου εξηγήσω, μπρο. Δεν γίνεται να σου εξηγήσω πώς λειτουργεί αυτό το μηνυκέ σου. Είναι βασισμένο πάνω στη ζωή μου, μπρο. Δεν μπαίνει σε λέξεις. Μέσα από όλους, από όλα και μέσα από συγχρονίστης, ρε. Έτσι μιλάει το σύμπαν. Το σύμπαν μιλάει μέσα από αριθμούς, μέσα από τους άλλους, μέσα από όλους και από όλα και μέσα από συγχρονίστες. Αυτή είναι η γλώσσα του σύμπαντος. Zombie apocalypse incoming. Ωραία, δηλαδή αυτό με τις σχέσεις ρε μαλάκες. Τώρα όλες βασισμένες στο φόβο και στο εγώ, ρε παιδί, αυτό που δυσλειτουργούν όλα. Μιλάγαμε λίγο για σχέσεις, μόλι. Όλες βασισμένες στο φόβο και στο εγώ, μαλάκες. Φουλ δυσλειτουργικά όλα, ρε φίλε. Φουλ δυσλειτουργικά. Και όλα αυτά είναι ένας προγραμματισμός, έτσι. Ενώ οι άνθρωποι θα έπρεπε να είναι πιο κοντά από ποτέ, με όλο αυτό το. Ξέρεις, με όλα τα social media, με όλο αυτό. Έχουν φάει brainwash και είναι πιο μακριά από ποτέ, ρε φίλε. Είναι πιο μακριά από ποτέ. Ενώ θα έπρεπε να τα χρησιμοποιούν αυτά για να είναι πιο κοντά, χρησιμοποιούνται από αυτά για να διαχωρίζονται, ρε φίλε. Και όλο αυτό είναι ο προγραμματισμός του Matrix, με άλλα λόγια. Δεν το ξέρω τον Carl Jung, ναι μου. Γιατί small tsukus, είσαι πληγωμένος. Καταλαβες. Οπότε αν είσαι σε μια τέτοια σχέση, τι κάνεις ρε φίλε? Τι κάνεις? Κάνεις το σχεδιάκι σου πώς θα τις χαπουλάρεις? Ασχολείσαι με το σκοπό σου ρε φίλε, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό, έτσι. Το πιο σημαντικό είναι ο σκοπός σου εδώ πάνω. Το τι mission έχεις, έτσι. Όλα τα άλλα πρέπει να είναι δευτερεύοντα. Μιλάτε για σχέσεις, λες δεν έχω. Δεν έχω μία, είμαστε άσχημοι, όχι ρε. Τι εννοείς ρε? Ότι όλοι σκηνιάνε τα λεφτά. Έλα, τι μαλάκια έχεις στείλει ρε μαλάκα μπάιν πάλι, το jumpscare. Δεν το πατάω ρε. Δεν το πατάω, σε έχω πιάσει. Γενικά έψω ότι είναι πολύ λάδι μαγουέρι να κάνουν διάγεια και έχουν αλλάξει τον τρόπο σκέψη από όταν βετέβασα σε γαμό app. Δεν το χρησιμοποιώ πολύ το TikTok για information ρε, γιατί... Ξέρεις, όπου το ανοίγω στις αρχικές μου βγάζει μόνο μαλακίες ρε. Μόνο τρολές. Μόνο για γέλιο. Κάπου είχα διαβάσει έναν που έλεγε ότι θα βρεις τον άνθρωπο που προορίζεται για σένα όταν βρεθείτε στο ίδιο πνευματικό επίπεδο. Πιστεύεις αυτό? Full. Full Dragon Mode. Full. Αυτό είναι μεγάλη αλήθεια ρε μπρο. Στο ίδιο πνευματικό επίπεδο εννοούμε σε παρόμοια συχνότητα ρε μπρο. Ωραία. Να είστε στην ίδια συχνότητα. Το πιστεύω full αυτό. Δηλαδή όσο πιο ολοκληρωμένος γίνεις εσύ και ανεβαίνεις, ξέρεις, κάνεις το ascending σου, τόσο είναι, βασικά είναι ο μόνος τρόπος ρε φίλε, για να βρεις αυτό που προορίζεται για σένα ρε μπρο. Ωραία, όταν εσύ φτάσεις στο σημείο να είσαι ολοκληρωμένος, τότε θα βρεις αυτό που προορίζεται για σένα, ωραία. Μέχρι να ολοκληρωθείς, ό,τι άλλο σου έρχεται, έρχεται να σου δώσει ένα μάθημα που θα σε βοηθήσει να ολοκληρωθείς. Είτε λέγεται
Είτε λέγεται καρμική σχέση, είτε λέγεται, ξέρεις, soulmate. Αυτοί όλοι θα σε βοηθήσουν να εξελιχθείς, ρε μπρο. Και όταν εσύ είσαι έτοιμος, θα σου έρθει γι' αυτό. Αυτό πιστεύω. Και το πιστεύω φουλ και το ζω, ρε φίλε. Το ζω απλά. Πάρα το link είναι ηλίθιος. Ωραία, το πάτησα. Μπράβο, μπράβο. Μπράβο, Μπάγκεν. Ωραίος. Τρελός, τρελός, τρελός. Ηρέμησε, Νιαμού, είσαι πολύ επιθετικός, ρε φίλε. Μπορείς να μιλήσεις σαν άνθρωπος. Χαλάρωσε, ρε μπρο. Είσαι από την αρχή του chat. Όλη την ώρα πετάς, ρε μπρο. Προσπαθείς, ρε φίλε, επιθετικά. Χαλάρωσε, ρε μπρο. Άμα θες να εκφράσεις κάτι, εξέφρασέ το, ρε μπρο. Με σωστό τρόπο. Ωε, παίζοντας πόκερ επαγγελματικά, νιώθω ότι πέφτω πολύ στο τρυπάκι να γκρεντάρω και να ζω για να βγάλω χρήματα και να νιώθω ότι πρέπει να μπαλανσάρω τη ζωή. Τζόγος ή ξέρεις πόκερ και τα σχετικούκος, έτσι. Τα θεωρώ φουλ. Πώς να σου πω, ότι σε διώχνουν από το δρόμο της ευτυχίας σου, ρε μπρο. Φουλ, φουλ. Ακόμα και να κερδίσεις όλα τα λεφτά εκεί πέρα, σε διώχνουν φουλ από το δρόμο της ευτυχίας, ρε μπρο. Δηλαδή, ακόμα και να κερδίσεις, έτσι, πόσο μάλλον όταν δεν κερδίζεις. Πέφτεις στο τρυπάκι, ρε μπρο, γιατί δεν είναι καθόλου creative η φάση, ρε μπρο. Δεν σε βοηθάει. Ξέρεις, το μόνο που κάνεις εκεί πέρα είναι η επαφή που έχεις με τα άλλα τα άτομα, έτσι. Αλλά μιλάς με αυτούς. Αυτό είναι το μόνο που μπορεί να σε μπουστάρει. Γιατί σου πρέπει να κάνεις δημιουργικά πράγματα, ρε φίλε. Ίσως το σκοπό σου, ρε μπρο, όταν είσαι εκεί, ρε, γουστάρεις, ας πούμε, γουστάρεις. Μπορεί εσύ να είσαι poker, να είσαι poker player, αυτό ήταν ο σκοπό σου, ρε μπρο, έτσι. Αυτό το ξέρεις μόνο εσύ όμως. Εμένα subscribe, άκουσε ποια είναι η φιλοσοφία μου, ρε μπρο. Ποια είναι η φιλοσοφία μου, σε δεν πιστεύω, ρε φίλε. Ωραία, ότι έχεις τέσσερα balance. Έχεις το emotion, το mind, το health και τα λεφτά. Τι πρέπει να κάνεις εσύ, ρε φίλε. Για την άποψή μου, ρε φίλε, δηλαδή. Πρέπει να τα έχεις ισορροπία όλα αυτά, ρε. Να έχεις και λεφτά, να έχεις και συναισθήματα. Έτσι θα είσαι ολοκληρωμένος, ρε μπρο. Όταν ένα από αυτά είναι ή πολύ ή λίγο, δεν θα είσαι ευτυχισμένος, ολοκληρωμένος, ρε μπρο, μέσα σου. Δηλαδή, αν εσύ παίζεις πόκερ 24-7, ας πούμε, και βγάζεις λεφτά, τα λεφτά σου θα είναι πολύ ψηλά, το balance, δηλαδή το λεφτό σου θα είναι πολύ ψηλό, αλλά... Ξέρεις, συναισθηματικά και πνευματικά θα είσαι πολύ πίσω, ρε φίλε. Και αυτό θα δημιουργεί δυσλειτουργία στον εσωτερικό σου κόσμο. Πρέπει να τα φέρεις όλα σε ισορροπία. Αυτό πιστεύω, φουλ. Δεν είναι τζόγος το πόκερ, μη σκέφτεσαι αυτό, είναι σαν να λυπήσεις σύστημα του Valorant. Εντάξει, δεν έχω παίξει επαγγελματικά πόκερ, αλλά έχω μια ιδέα, άρα. Καταλαβες. Πρέπει να τα φέρεις σε ισορροπία. Δηλαδή, τα άκρα είναι εύκολα, ρε μάγκες. Είναι εύκολο να κάνεις αυτό που λέει ο Μπάγκερ, να πιεις 15 energy drinks. Να πιεις 15 energy drinks και να πιάσεις το άκρο να κάνεις τα 300 χιλιόμετρα με το ποδήλατο, ρε φίλε. Έτσι που θέλει να κάνει. Είναι πολύ εύκολο, ρε μπρο. Και μετά να γαμίσεις το σώμα σου τελείως και να τα χάσεις όλα πίσω. Το δύσκολο είναι να τα έχεις όλα σε ισορροπία. Εκεί είσαι πραγματικά genius. Όταν τα πιάνεις όλα και τα φέρνεις ένα perfect balance. Εκεί είναι το genius, bro. Και είναι το genius. Καταλαβες. Εκεί είναι το genius. Να μπορέσεις να... Οι αποφάσεις που παίρνεις τέλος πάνω στο τώρα, να τα φέρουν αυτά σε ισορροπία. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, ρε. Είναι πάρα πολύ δύσκολο, να το ξέρετε. Και έτσι θα είσαι ευτυχισμένος, θα είσαι ήρεμος. Και αυτό που θα μείνει από εδώ, επειδή είμαστε περαστικοί, έτσι... Δεν ξέρω αν το βλέπετε ακόμα. Τέλος πάντων, εγώ το βλέπω ξεκάθαρα. Είμαστε περαστικοί, ωραία. Αυτό που μένει και θα σε ακολουθήσει μετά, ρε μπρο, στην ουσία είναι η αγάπη στην καρδιά σου και αυτά που έχει ρουφήξει η ψυχή μέσω αυτής. Ωραία. Αυτά θα σε ακολουθήσουν μετά.
από όλες τις φάσεις που έχεις κάνει εδώ. Δεν θα σε ακολουθήσει τίποτα υλικό. Δεν θα κουβαλήσεις ούτε το σπίτι σου μαζί όταν πεθάνεις, ούτε τίποτα, έτσι. Άρα κοιτάς να κάνεις με τους άλλους γύρω σου να φτιάνεις στιγμές, ρε φίλε, να ζεις πράγματα, κατάλαβες. Να κάνεις πραγματάκια subscribe. Δεν κοιτάς μόνο τι υλικό θα πάρεις, ρε φίλε. Θα δεις ότι όσο περισσότερο αφυπνίζεσαι, τόσο λιγότερο σημασία έχουν τα υλικά πράγματα, ρε μπρο. Όσο πιο πολύ εξελίσσεις πνευματικά, τόσο λιγότερη σημασία έχει τα υλικά πράγματα. Γιατί ξέρεις, ρε φίλε, καταλαβαίνεις. Πάθουν να έχουν τόσο πολύ αξία. Ενώ ξέρεις, προφανώς έτσι, γι' αυτό σου λέω τα θέσεις και τα λεφτά, πρέπει να έχεις μια ισορροπία και στα λεφτά σου, ώστε με όλη αυτή την ελευθερία που σου δίνουν να κάνεις τα υπόλοιπα πράγματα που θα σε βοηθήσουν να εξελιχθείς και πνευματικά και συναισθηματικά και να φτιάξεις την υγεία σου, έτσι. Το χρειάζεσαι. Αλλά απ' την άλλη, άμα όπως έλεγε και ο φίλος μου ο Jim Carrey, ρε μπρο, άμα πας και πετύχεις όλους τους στόχους της ζωής σου, τα πετύχεις όλα αυτά που έχεις θέσει, ρε μπρο, και έχεις τα λεφτά και είσαι πλούσιος και τα σχετικά, τι έλεγε ο Jim Carrey, τα έκανα όλα αυτά και δεν βρήκα τίποτα εκεί. Το λέει ένας που τα πέτυχε, ρε φίλε, ο οποίος είναι και αυτός αφυπνισμένος. Ωραία. Σου λέει δεν υπάρχει τίποτα εκεί. Είναι πολλά πράγματα. Γι' αυτό πιστεύω full σε αυτό το μετάλλι της ισορροπίας, ρε φίλε. Γιατί εκεί κρύβεται το μυστικό της ζωής. Στην ισορροπία, τουλάχιστον για μένα, ρε μπρο. Στην ισορροπία μεταξύ όλων. Μπορείς να μου εξηγήσεις κάτι που ούτε εγώ μπορώ να βρω σε μένα, να το βρω σε μένα? Πες μου, Μπάγεν, τι θες να σου εξηγήσω? Τι λέει ας μόλις τσούγκους? Τι είπες πιο πριν, ρε μπρο, δεν θυμάμαι τι. Ο αφυπνισμένος τι είναι, ρε μαλάκες, είναι... Ωραία, τι είναι η πνευματική αφύπνιση? Τι είναι η πνευματική αφύπνιση? Έρχεσαι σε αυτό το lifetime. Ωραία, έρχεσαι σε αυτό το lifetime. Γεννιέσαι μικρούλης. Μεγαλώνεις, γίνεσαι παιδάκι, ξέρεις, πας στα σχολεία, μεγαλώνεις. Ωραία, μεγαλώνει το σώμα σου. Όπως εξελίσσεται το σώμα σου και μεγαλώνεις, έτσι εξελίσσεσαι και πνευματικά, ρε φίλε. Ωραία, υπάρχουν αυτό που βλέπει ένας αφημισμένος, ο αφημισμένος βλέπει τελείως διαφορετικά. Ωραία, βλέπει το Matrix πρώτα απ' όλα. Βλέπει το Matrix που σας έχω πει τόσες φορές τι είναι. Ο αφημισμένος βλέπει όλη την μπούρδα. Ο αφημισμένος βλέπει τελείως διαφορετικά. Απλά σκέψου ότι είναι... ότι απλά εξελίσσεσαι πνευματικά, ρε μπρο. Εξελίσσεται και η ψυχή σου, πώς να σου πω. Και γενικά αν θες να... Ρε φίλε, αυτό που έχω καταλάβει για αυτό το σύμπαν είναι ότι κάθε διάσταση, ρε μπρο, παίζει πολύ ρόλο στη δημιουργία της προηγούμενης. Και αυτό επίσης που έχω καταλάβει είναι ότι το μόνο το οποίο το νοιάζει το σύμπαν είναι πώς θα εξελιχθεί, ρε μπρο. Ωραία. Το μόνο που το νοιάζει είναι πώς θα εξελιχθεί. Αυτό έχω καταλάβει. Το νοιάζει μόνο η εξέλιξη, ρε μπρο. Και όσο εσύ εξελίσσεσαι, είσαι ευθυραμισμένος, ρε μπρο. Πρέπει να την κυνηγάς την εξέλιξή σου. Σε πάει σε πολύ καλά μονοπάτια. Είτε εδώ είτε later, έτσι. Σήμερα έκανα ποδήλατο 300 χιλιόμετρα. Τι θα μου πεις, μπρο? Υπερβολή, καταστρέφει το σώμα σου. Και με αυτά τα energy drinks που πίνεις, καταστρέφει το σώμα σου. Τα έχουμε πει 700 φορές, μπρο. Μην με ρωτάς τα ίδια τα ίδια. Που βγαίνουν. Σε ακούτε, λέω. Κοίταξε, γενικά Παύλο, δεν πιστεύω καθόλου σε, ξέρεις, στον τρόπο που χρησιμοποιούνται οι θρησκείες για να σου ελέγχουν το μυαλό. Δεν πιστεύω καθόλου σε αυτό. Έχω φύγει από αυτό το τρυπάκι καιρό τώρα, έτσι. Καιρό τώρα. Μετά το awakening βασικά έχουν γίνει όλα αυτά. Μετά τις 11 Ιανουαρίου του 2019. Ωραία. Δεν είναι τυχαίο προφανώς, έτσι. Δεν είναι τυχαίο, αλλά... Θες να σου εξηγήσω τώρα γιατί γίνεται αυτό, έτσι.
Που στην πραγματικότητά μου έρχεται τώρα μέσω εσένα. Που δεν γνωρίζω τίποτα, ξέρεις, για τη φάση εκεί πέρα, το τι γίνεται. Δηλαδή είναι πολύ δύσκολο να μου ρωτάς να σου εξηγήσω αυτό το πράγμα. Τώρα το πρώτο μαθαίνω από σένα. Το αν θες έτσι ένα guidance με βάση τη ζωή μου, ρε μπρο, είναι ότι κάτι θέλει να σου δείξει αυτό το πράγμα. Δηλαδή, δεν σου φαίνεται λίγο περίεργο, ρε φίλε, δεν είναι έτσι ένα μπατσάκι, ας πούμε, που ξέρεις λίγο μυστήριο. Να σε δρακουνείς λίγο, να ψαχτείς για κάποια πράγματα, ξέρω εγώ, έτσι λίγο, πώς θα σου πω. Μπορείς να... Τώρα που πήγαμε λίγο στο τζο, θα το πάρεις σήμερα Ιταλία, γιατί έχω ρίξει ένα δεκαρικάκι. Ιταλία φουλ, το πιστεύω φουλ. Φουλ ότι θα το πάρει Ιταλία σήμερα, για να το πω. Μετά από την τελευταία συζήτησή μας έχω αρχίσει να μειώνω κατά 90% ζάρια σε διατροφή και γυμναστική. Μπρο, να ξέρεις, κάνεις το καλύτερο καλό στον εαυτό σου, Λουσιάνο. Το καλύτερο καλό στον εαυτό σου κάνεις, μπρο. Και πιστεύω το νιώθεις ήδη στο σώμα σου. Πιστεύω το νιώθεις ήδη. Το νιώθεις ήδη. 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 Μπρο, έχω κόψει μαχαίρι ζάρια και διατροφή, αλλά το γρήγορα δεν κόβεται. Εντάξει, μπορείς να πας τουλάχιστον σε πιο healthy επιλογές κρέατος, έτσι, σιδέρια. Να μην τρως σαβούρες. Άμα δεν μπορείς να το κόψεις. Προφανώς και κόβεται, αλλά άμα δεν μπορείς να το κόψεις, ρε φίλε. Να τρως πιο καθαρά κομμάτια, πώς να σου πω. Πόσο καιρό ασχολείσαι με αυτό? Κοιτάξτε, small tsugus. Πόσο καιρό ασχολείσαι με αυτό? Εγώ ζούσα τη ζωή μου, μπρο, ακολουθώντας την καρδιά μου. Και κάποια στιγμή η ζωή μέσω εμπειριών μου έκανε trigger το spiritual awakening. Okay. Από εκείνη τη στιγμή και μετά, ρε φίλε, έχει αλλάξει τελείως ο τρόπος που βλέπω τα πράγματα, ρε φίλε. Ξέρεις, τελείως. Στην ουσία από 11-11 του 2019 μέχρι τότε ήμουνα σε βαθύ ύπνο, ρε μπρο. Σε βαθύ ύπνο μέσα στο Matrix που σας λέω. Μέσα στο Matrix που όποιος είναι μέσα στο Matrix δεν μπορεί να είναι ευτυχισμένος, ρε φίλε. Πολύ απλά. Σε κρατάει, σε αλυσοδένει να μην βρεις την ευτυχία ποτέ το Matrix, να ξέρετε. Αυτό το προγραμματάκι στον εγκέφαλό σας. Το θέμα είναι, τώρα με ακούς εμένα και σου λέω αυτά και μου λες τι λέει αυτός ο τρελός. Το θέμα είναι ότι είναι πολύ δύσκολο αμέσως κινησμένος να το παρατηρήσεις αυτό το πράγμα μέσα στον εγκέφαλό σου, ρε μπρο. Είναι πολύ δύσκολο. Γιατί στο περνάνε από τη στιγμή που γεννιέσαι και καθώς μεγαλώνεις αυτό χτίζεται μέσα σου. Και είναι μέσα στο belief system σου. Είναι μέσα στο belief system σου, σκέψου. Μπορώ να μιλήσω όμως γι' αυτό σε λίγο. Κάτσε λίγο να απαντήσουμε τότε άλλα και να μιλήσουμε λίγο για Matrix. Το mindset έχω. Να κάνω κάτι που είναι εντελώς easy και στο ποδήλατο. Ναι, αυτό το mindset που έχεις μπάγεν. Θα σου πω γιατί δεν σε υπηρετεί, ρε μπρο. Θα σου πω γιατί δεν σε υπηρετεί. Ναι, μεν θέτεις ένα challenge. Ναι, μεν θέτεις ένα challenge που είναι πολύ βασικό για να εξελιχθείς, ρε μπρο. Αλλά θέτεις το challenge χωρίς να σκέφτεσαι τι συνέπειες θα έχει αυτό το challenge, ρε μπρο. Στο σώμα σου. Επειδή σου λείπει η γνώση, δεν γνωρίζεις κάποια πράγματα για το πώς λειτουργεί το σώμα σου, τι πρέπει να το πετάς μέσα. Θέτεις ένα challenge δύσκολο που είναι σωστό, ρε φίλε. Αυτό είναι σωστό σαν κομμάτι. Παρ' όλα αυτά το challenge που θέτεις δεν πρέπει να σε καταστρέφει ολόκληρο, ρε μπρο. Γιατί θα σου μειώσει ρε φίλε το όριο ζωής εδώ πάνω και θα σε κάνει να μην ζεις άλλα πράγματα μετά. Δηλαδή μη σκέφτεσαι μόνο αούγκανα, ρε φίλε, να πάω να πιάσω το δύσκολο, ρε φίλε, αούγκανα. Μην το σκέφτεσαι αούγκανα. Να σκέφτεσαι λίγο με το να έχεις το μυαλό στην ισορροπία, ρε μπρο. Να θες ένα δύσκολο στόχο ο οποίος να είναι εφικτός, αλλά παράλληλα μην θυσιάζεις τον εαυτό σου, ρε φίλε, γι' αυτό. Γιατί έτσι δεν αγαπάς τον εαυτό σου. Δηλαδή έκανες 300 χιλιόμετρα, πέτυχες αυτό το achievement, ας πούμε, νιώθεις ωραία που το πέτυχες. Απ' την άλλη έχεις πιει τα energy drinks και έχεις καταπονέσει το σώμα σου πάρα πολύ, έτσι 17 χρονών είσαι. Μπορεί να μην φαίνεται τώρα, μετά όμως αυτά καθώς μεγαλώνεις θα τα φας στη μάπα. Και εγώ είμαι εδώ για να στο πω, ρε φίλε. Ρε, άμα θες, το ακούς, άμα θες, δεν το ακούς, ρε φίλε. Αλλά εγώ είμαι εδώ επειδή ξέρω πώς θα εξελιχθεί αυτή η φάση. Επειδή την έχω ζήσει κιόλας, ξέρω πού θα πάει μετά. Θα τα φας μετά στη μάπα. Είναι βασικός νόμος
τις ζωές τις οποίες ζούμε, έτσι. Είναι το αίτιο και το αποτέλεσμα. Ωραία, δεν μπορείς να ξεφύγεις, ρε φίλε. Δεν μπορείς να ξεφύγεις. Αυτές τις μαλακίες που κάνεις τώρα μεγαλώντας θα τις φας στη μάπα. Άρα εγώ στο λέω αυτό για κανένα λόγο, επειδή ξέρεις, σε αγαπάω και σε νοιάζομαι, ρε μπρο, και επειδή τα έχω φάει στη μάπα και έχω κάνει τις μαλακίες. Αυτοί που δίνουν συμβουλές, να ξέρετε, είναι αυτοί που έχουν κάνει τις περισσότερες μαλακίες. Επειδή βλέπω που οδηγεί, ρε μπρο, οφείλω να σου το πω έτσι, το τι θα κάνεις εσύ μετά είναι δικό σου θέμα. Αλλά να ξέρεις, δεν μπορείς να ξεφύγεις. Ούτε από το κάρμα, ούτε από αυτά που έχεις κάνει. Αυτά σου έρχονται πίσω, ρε φίλε. Αργότερα όμως. Αλλά το σκεπτικό μου και αυτό το σκεπτικό το έχουν όλοι αυτοί που είναι mentally strong. Αυτό το σκεπτικό. Πρέπει να σκέφτεσαι τη ζωή σαν ένα μαραθώνα, ρε μπρο. Η ζωή πρέπει να είναι ένας μαραθώνας στο μυαλό σου. Ωραία, πρέπει να κάνεις πράγματα τώρα που ο μελλοντικός σου εαυτός θα σε ευχαριστεί. Πρέπει να σκέφτεσαι τη ζωή σαν μαραθώνα. Μην τη σκέφτεσαι σαν εκατοστάρι sprint. Αυτό που έκανες τώρα. Αυτό που έκανες τώρα είναι mindset εκατοστάρι sprint. Πρέπει να σκέφτεσαι μπροστά, μπρο. Να βλέπεις το bigger picture. Πού πάω με αυτό που κάνω τώρα. Πού πάω. Πού θα με οδηγήσει αυτό, ρε φίλε. Πρέπει να μάθεις να σκέφτεσαι μπροστά, ρε φίλε. Όλο αυτόν τον καιρό έχεις κάνει πολλά intro marks που κάνω. Άρα θα κάνεις κάτι. Ναι, θα τα κάνω, αλλά αυτά φεύγουν πολύ subscribe και είναι πολύ high elo, ρε φίλε. Είναι πολύ high elo, δηλαδή. Αυτό είναι awakening που λες. Αυτό είναι awakening video. Τώρα κάνουμε περισσότερο, ξέρεις, healing phase. Αυτό είναι full awakening, ρε bro. Αυτό φεύγει πολύ high elo, δηλαδή. Θα ήθελα να το κάνω, full. Και να ακούσω τίποτα άλλο που θα με βοηθήσει και εμένα, ρε μπρο. Κατάλαβες, Μπάγεν. Η ζωή είναι μαραθώνας, μπρο. Και δεν αξίζει για ένα 300 άρι όταν φτάσει 30 μετά να είσαι στο νοσοκομείο, ρε φίλε. Ωραία, επειδή τώρα είσαι στα 17 και δεν σου λέει κανείς, δεν σε συμβουλεύει κανείς, ρε μπρο, και είσαι έρμη των επιλογών σου, ρε φίλε. Πρέπει, δηλαδή, να κάτσεις να ψαχτείς, να μάθεις το σώμα σου, να μάθεις πώς αντιδράεις τις τροφές, αυτό που βάζεις μέσα στο σώμα σου, ρε μπρο. Δεν γίνεται να μπαίνει έτσι στον τουγρού, ρε φίλε. Δεν γίνεται να μπαίνει στον τουγρού, ρε φίλε. Πρέπει να είσαι. Ρε φίλε, πρέπει πνευματικά να το ελέγχεις, ρε φίλε. Και το input και ό,τι θα μπει μέσα και το output, ρε φίλε. Δεν αξίζει όμως τα 30 μετά να τρέχεις, ρε φίλε. Δεν αξίζει, μπρο, γιατί και εκεί υπάρχει ζωή. Αυτό λες για τα τέτοια, για τα φίδια, έτσι. Κοίταξε, Παύλο, αυτό που είπα είναι ότι δεν πιστεύω καθόλου σε θρησκείες πλέον από τη στιγμή της αφήμνησης και μετά. Δεν πιστεύω με τον τρόπο τον οποίο τις προβάλλουν, ρε φίλε. Με τον τρόπο τον οποίο τις προβάλλουν. Είναι φουλ μηχανισμός ελέγχου. Παρ' όλα αυτά υπάρχουν αλήθειες, σε αυτό πιστεύω. Κάθε θρησκεία έχει και την αλήθεια της. Και αν θες να δεις τη μεγαλύτερη αλήθεια, πρέπει να τσιμπήσεις από όλες. Απλά σε έχω πει, όταν πρέπει, ρε μπρο, πρέπει να μάθεις το σώμα σου, έτσι. Το σώμα σου έχει ένα τρίτο μάτι κάπου εκεί μέσα. Έχεις το ένστικτο, ρε φίλε. Έχεις το. Μέσα σου, πόσες φωνές έχεις, ρε φίλε, για να σε βοηθήσω να μάθεις να τις ακούς. Μέσα σου έχεις μια φωνή, η οποία είναι αυτή η βλαμμένη φωνή στο μυαλό σου, ξέρεις, που. Ξέρεις. Που είναι σε αυτό το default node system, σε αυτό το μέρος του εγκεφάλου που από εκεί βγαίνει αυτή η φωνή που μιλάει μέσα στο μυαλό σου, ωραία. Αυτή την ακούς, προφανώς αυτή την ακούνε όλοι, έτσι. Αυτή είναι η common φωνή. Παρ' όλα αυτά, μέσα σου υπάρχει και η άλλη φωνή που δεν μιλάει, ρε μπρο. Αυτή έχεις μάθει να την ακούς. Γιατί αυτή η φωνή που δεν μιλάει, ακούει τα. Αυτή η φωνή που δεν μιλάει ξέρει τα πάντα, ρε μαλάκα. Ξέρει τα πάντα, χωρίς πλάκα, ρε μάγκες. Και πώς την ξεχωρίζεις αυτή τη φωνή. Πώς ξεχωρίζεις πότε μιλάνε τα συναισθήματα μέσα σου. Ένας πολύ καλός τρόπος είναι ότι τα συναισθήματα όταν ξέρεις, είναι η άλλη φωνή, σε πιέζει να κάνεις πράγματα, ρε φίλε. Δηλαδή τρέχει. Σου λέει, είναι αυτό το overthinking που λέμε. Δηλαδή εκεί πέρα κρύβεται πολύ το συναίσθημα μέσα σε αυτή τη φωνή.
Η άλλη φωνή που ξέρει όμως. Η άλλη φωνή που ξέρει δεν σε πιέζει, ρε φίλε. Δεν σε πιέζει. Και επαναλαμβάνεται. Επαναλαμβάνεται εκεί που είναι να πάρεις αποφάσεις. Επαναλαμβάνεται, αλλά από ένα σημείο που απλά ξέρει, ρε φίλε, κατάλαβες. Δηλαδή πρέπει να μάθεις να ακούς τις φωνές μέσα σου. Έχω ακούσει ότι το κρέας πειράζει. Το κρέας πειράζει διότι έχει κάτι δεξιά. Κοίταξε, με αυτά που τα ταΐσουν τώρα σιδέρι οποιοδήποτε λιπόδης κομμάτι του κρέατος, ρε μπρο. Οπουδήποτε βλέπεις λίπος, μη το τρως, ρε φίλε. Γιατί είναι όλα γίνονται story εκεί πάνω. Όλες τις τοξίνες και όλα αυτά. Δηλαδή, αν θες να φας κρέα, δες μου και καλά, αν δεν μπορείς να χαρακτηθείς, φάε κάτι το οποίο να είναι το ψαχνό που λέμε. Να είναι full, να μην υπάρχει λίπος. Αν θες να αποφύγεις τη μεγάλη σαβούρα. Ωραία, γιατί τώρα έτσι όπως τα εκτρέφουν, αν είσαι σε καμιά μεγαλούπολη, θα έχει όλο σαβούρα, ρε φίλε. Δηλαδή, πρέπει να τρως είτε οργανικά, είτε να ξέρεις ότι αυτό το κρέας το οποίο τρως, ρε φίλε, προέρχεται από. Να ξέρεις το δεροπόλι της γειτονιάς, από πού το παίρνει, κατάλαβες, να ξέρεις ότι προέρχεται από ένα, ας πούμε, σημείο το οποίο είναι αρκετά καθαρό ακόμα. Ωραία, γιατί τα περισσότερα τα έχουν γαμίσει. Αλλά τώρα σε χωριά, σε τέτοια, είναι καλής ποιότητας, ρε φίλε, πώς το κάνουμε. Ισχύει, έχω αρχίσει να βλέπω διάφορες και στην ψυχολογία μου, έχω αρχίσει να παίρνω. Προφανώς, το μαγνήσιο, μπρο, είναι πολύ βασικό στο να, ξέρεις, σε βοηθάει να κοντρολάρεις τα νεύρα σου το μαγνήσιο, ρε. Να είσαι ήρεμος, βοηθάει πάρα πολύ. D3, εντάξει, τα άπειρα, είναι σαν ορμόνη. Και βιταμίνη σε τα άπειρα, ναι, ας πούμε μπάγεν. Αν θες να κάνεις ένα καλό στη ζωή σου, κόψε τα 100 energy drink. Και πάρε βιταμίνες και πεις καφέ, ρε μαλάκ. Παρόμοιο effect θα έχεις, σχεδόν παρόμοιο, αλλά πολύ πιο healthy, ρε μπρο. Πολύ πιο healthy. Αυτές τις μαλάκιες. Όπως λένε και. Αυτά είναι περίεργα, guys. Ας πούμε, αυτό που λένε, κατά πόσο είναι αλήθεια δεν το ξέρουμε, έτσι. Παρ' όλα αυτά είναι περίεργες φάσεις. Δηλαδή, πρέπει να το ψάξεις το θέμα, άμα σε ενδιαφέρει. Ωραία, εμένα αυτή τη στιγμή αυτό εδώ πέρα το πράγμα δεν με ενδιαφέρει καθόλου, έτσι. Και γι' αυτό δεν το ψάχνω. Αλλά άμα στην ιστορία σου, σε αυτό που ζεις, αυτό παίζει ρόλο, πρέπει να με μαθαίνεις. Να με μαθαίνεις. Όλα good, αρτιμελή σήμερα, right now. Ναι, right now. Right now, bro. Συνέχισε έτσι. Συνέχισε έτσι και θα δεις πόσο αρτιμελή θα είσαι σε 10 χρόνια. Ρε μάγκες, η αλήθεια είναι μία, μάγκες. Η αλήθεια είναι μία και από εκεί ξεκινάνε όλα. Αν θες να καταλάβεις πώς λειτουργεί το σύμπαν, πρέπει να σκεφτείς σαν ενέργεια. Μπρο, όλα είναι ενέργεια, ρε φίλε. Όλα είναι ενέργεια. Ωραία. Όλα είναι ενέργεια. Και αυτό που παρατηρώ στη ζωή μου, που το βλέπω όλο και περισσότερο τώρα καθώς προχωράω στη φάση μου, είναι ότι κάθε ανώτερη διάσταση, κάθε ανώτερο επίπεδο συνειδητότητας έχει δημιουργήσει το προηγούμενο, ρε φίλε. Κάπως έτσι είναι η φάση. Που σημαίνει ότι είσαι εδώ επειδή υπάρχει ο χρόνος, κατάλαβες. Ότι είσαι εδώ στο 3D, επειδή υπάρχει ο χρόνος. Παρ' όλα αυτά, η ψυχή σου και η συνείδησή σου δεν είναι στο. Είναι πάνω από το χρόνο, έτσι. Που αυτά δημιουργούν. Το χρόνο που δημιουργεί εσένα, που έχουν δημιουργήσει το χρόνο που έχει δημιουργήσει εσένα, αλλά εκεί φεύγει πολύ, ρε φίλε, και θα φύγουμε πολύ από εδώ. God, τι άλλα. Κοίταξε, εσύ μπάγεν, έχουμε μιλήσει τάπειρα μαζί, έτσι. Εσύ μπάγεν είσαι ένα παιδί το οποίο
ξέρεις, κουβαλάει κάποια τραύματα, εντάξει, μικρός είσαι, λογικό. Και ζητάς πολύ το, ζητάς πολύ το validation, έτσι, ζητάς πολύ το validation, το ζητάς πάρα πολύ ρε φίλε, το ζητάς επίμονα. Και αυτό συνήθως είναι ένα παιδικό τραύμα που προέρχεται από, τους, από αυτούς που σε φρόντιζαν ρε μπρο. Ρε, το ζητάς πολύ επίμονα το validation, δηλαδή έρχεσαι εδώ και μου λες κάθε μία εβδομάδα τα ίδια πράγματα ρε φίλε, δηλαδή ενώ ξέρεις ότι αυτό που κάνεις, ξέρεις είναι εθιστικό, δεν σε υπηρετεί, σου κάνει κακό, συνεχίζεις και το κάνεις ρε μπρο. Αυτό εμένα μου λέει αυτό πράγμα και μου λέει επίσης ότι δεν είσαι αρκετά εγκεφαλικά δυνατός ρε φίλε. Να βγεις από μια εξάρτηση, από μια εξάρτηση που είναι εύκολο να βγεις, είναι εύκολο να βγεις. Είναι από τις πιο εύκολες εξαρτήσεις να βγεις. Παρόλο που είναι εξάρτηση, είναι πολύ εύκολο, μια εβδομάδα να κρατήσεις, βγαίνεις. Απλά μια εβδομάδα πρέπει να κρατήσεις, να φύγουν όλα από το σώμα σου, η καφέινη και όλα αυτά. Μια εβδομάδα κάνουν να φύγουν όλα αυτά που έχει το energy drink μέσα. Άμα κρατήσεις μια εβδομάδα θα φύγεις. Τώρα όσο για τον ουρανίσκο εδώ πέρα και τη γεύση, το θεωρώ αστείο, έτσι, το θεωρώ αστείο. Το θεωρώ πολύ, πολύ σιλβερέλο να τρως για τον ουρανίσκο. Φουλ σιλβερέλο. Φουλ. Άλλο δεν γουστάρω να λες να πιστεύω και άλλο να λες ότι είναι μαλακίες. Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ, αν θες την άποψή μου μαθαίνεις απ' όλα ρε μπρο. Μαθαίνεις από όλους και από όλα, αν θες την άποψή μου. Οπότε, αυτό είναι μια αντίληψη ρε φίλε, ενός ατόμου που είναι βαθιά μες στο Matrix ρε μπρο. Αυτό εδώ. Ωραία, αλλά δεν καταλαβαίνω γιατί σε ενοχλεί αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να το ελέγξεις ρε φίλε. Δεν καταλαβαίνω γιατί σε ενοχλεί. Εμένα δεν με ενοχλεί καθόλου όταν έρχεται εδώ, ας πούμε, ο Νιαμού και λέει μαλακίες. Δεν με ενοχλεί καθόλου, ρε μπρο. Γιατί ξέρω ότι αυτό το πράγμα που έχει μέσα στο μυαλό του δεν μπορώ να το ελέγξω, ρε φίλε. Παρ' όλα αυτά, από αυτή τη συζήτηση, πρέπει να την κοιτάς, ρε φίλε, από ένα bird eye view, να βλέπεις τι λες εσύ, τι λέει αυτός, να βλέπεις τη φάση να εξελίσσεται από bird eye view, έτσι βλέπει το τρίτο μάτι, ρε μπρο. Και να βλέπεις μήπως υπάρχει εκεί πέρα κάτι που. Μα μήπως υπάρχει κάτι που πρέπει να πάρω ρε φίλε. Μήπως κρύβεται κανένα μάθημα. Στο νιαμού που έρχεται και λέει αυτά τα πράγματα ας πούμε. Και γίνεται αυτό το πράγμα. Έτσι πρέπει να το βλέπεις το πράγμα. Μην το βλέπεις με το mentality του Matrix ρε φίλε. Και να κάτσεις να τσακώνεις με τον άλλον. Αυτό είναι το Matrix ρε φίλε. Το Matrix θέλει να σε διαχωρίζει ρε μπρο. Πάνω εδώ μας δω λέει. Τα λέμε μπρο. Τα λέμε. Καλή συνέχεια, Φραγκ. Πλά μου αρέσει το αθρακικό, ωραία. Μπρο, θα σου εξηγήσω λίγο μια φάση της ζωής μου τώρα, ωραία. Εγώ μικρούλης. Μιγρούλης όταν ήμουν 8 χρονών, έπινε 6 κοκακόλε την ημέρα, μπρο, ωραία. Light. 6 κοκακόλε την ημέρα. Ξέρω πως είναι ο εθισμός στο ανθραγικό, μπρο. Γι' αυτό τις έπινα. Επειδή ήθελε το ανθραγικό. Και τώρα άμα πιο που έχω να πιω 3 χρόνια έχω να βάλω κάτι με ανθραγικό μέσα μου, ξέρω ότι άμα το πιω θα το νιώσω πάλι αυτόν τον εθισμό. Παρ' όλα αυτά μπορώ να το κόψω από το γουστάρο, ρε φίλε. Ωραία, γιατί είναι όλο στο μυαλό, ρε μπρο. Είναι όλο στο μυαλό, να ξέρεις. Ξέρω πως είναι ο εθισμός ρε μπρο. Καταλαβαίνω τι λες. Παρ' όλα αυτά σου λέω, άμα τα κόψεις και κρατήσεις για 7 με 10 μέρες ρε μπρο, δεν θα τα θέλεις ρε φίλε, δεν θα τα θέλεις. Ξέρεις, αυτό το οποίο σου δημιουργεί είναι μια γαμμένη ψευδέστηση, να ξέρεις. Προφανώς σου δίνει το boost το σωματικό. Αλλά μετά, άμα φύγεις από αυτή την από αυτή τη χρήση, θα δεις ότι θα πέρα από το όταν είσαι σε αυτή τη χρήση, όσο δεν θα ρουφάς energy drink, θα είσαι πολύ down. Άμα. Και αυτό δεν είναι μόνο λόγω της καφέινης, είναι λόγω όλου του πακέτου που έχουν μέσα, έτσι. Θα παρατηρήσεις ότι όσο είσαι μέσα σε αυτή τη χρήση, έχεις αυτό το διάγραμμα, ρε φίλε, που πάει πάνω-κάτω, πάνω-κάτω, πάνω-κάτω. Αυτό το διάγραμμα το σώμα σου, ξέρεις τι το κάνει.
ξέρεις, το κάνει αυτό το διάγραμμα, ξέρεις, αυτό το, εκεί που χτυπάς το energy, παίρνεις έντονο boost και μετά κάνεις, πέφτεις κάτω. Αυτό, κάθε, τέτοια, κάθε τέτοιο σκαμπανεύασμα, το σώμα σου το φθείρει σε τεράστιο βάθμο, μπρο. Και όχι μόνο την καρδιά σου, όλα αυτά τα έκδοχα, όλη αυτή η ζάχαρη που έχουν μέσα, όλη αυτή η μαλακία, να ξέρεις, στο κάνει το σώμα σου μπουρδέλο μακροχρόνια. Και δεν μιλάμε τώρα, σου λέω δεν τα φας τώρα στη μάπα, τα φας μετά από 10 χρόνια στη μάπα. Στα 27 σου, στα 28 σου. Καλησπερούς, Βέτζανς. Δεν, το σώμα σου, ρεμπρό, εκεί που θα το πουσάρεις, πρέπει να το πουσάρεις gently, δηλαδή να ξέρεις τι κάνεις. Όλοι αυτοί οι αθλητές και όλοι αυτοί που γιουζάρουν αυτά τα πράγματα, ξέρεις, με τον ένα ή τον άλλο τρόπο, έχουν 500 γιατρούς από πίσω και έχουν και γνώση της φάσης, έτσι, γνωρίζουν και οι ίδιοι τι κάνουν και πώς το κάνουν. Δεν ξεκινάει όλος και κουμπώνει energy drinks και πάει 300 χιλιόμετρα σαν τζομπάνος, κατάλαβες. Ξέρουν τι κάνουν. Και έχουν και 500 γιατρούς από πίσω και έχουν και λεφτά να υποστηρίξουν τη μαλάκια όταν γίνει, που θα γίνει. Που είναι και αυτή ρίσκο να γίνει, έτσι, που το ξέρουν οι ίδιοι που το κάνουν. Δηλαδή μην πας σαν τζομπάνος ρε φίλε, σαν πρόβατο στη σφαγή. Αν μπορείς να νιώσεις περισσότερα πράγματα, π.χ. 3D view. Να σου είπα, να τα εξηγήσω, ναι. Τι είναι το 3D view ρε φίλε, αυτό που φεύγεις. Ρε φίλε, το μάτι σου βλέπει projected προς τα έξω, ωραία. Είναι έτσι. Το τρίτο μάτι, τα μάτια σου βλέπουν έτσι. Το τρίτο μάτι βλέπει 360 ρε μπρο. Βλέπει 360 και βλέπει και μέσα σου ρε φίλε, την ίδια στιγμή. Κατάλαβες. Βλέπει 360 ρε μπρο. Και το βλέπει πάντα σε, πώς να σου πω, σε εισαγωγικά, γιατί στην ουσία συνδυάζει τις πέντε άλλες αισθήσεις, για να δει. Ουα, πιστεύεις σε άλλους οργανισμούς εξωγήινους και στη γη. Όλα αυτά χρήθηκε το σήμα, στη γη. Ναι ρε, αυτό είναι το μόνο σίγουρο, σόρς. Αυτό είναι το μόνο σίγουρο, ότι κάπου υπάρχει άλλο, κάτι άλλο οργανικής μορφής, έτσι. Δύο μήνες είχα βγάλει το PC. Ναι, και δεν ξέρω γιατί ξαναγύρισες ρε μπρο. Μέγα λάθος, μπρο. Κοίταξε, οι θρησκείες, σας λέω guys, είναι manipulation tools. Παρ' όλα αυτά έχουν αλήθειες ρε μπρο. Πρέπει να μπεις και εκεί ρε μπρο ή να ρουφήξεις την αλήθεια ρε μπρο, ωραία. Δεν πρέπει να σνομπάρεις τίποτα ρε. Πρέπει να έχεις ένα μυαλό το οποίο να είναι ανοιχτό ρε μπρο. Να είναι ανοιχτό. Απλά πρέπει, ξέρεις, ανοίγοντας το τρίτο μάτι σου και εξελίσσοντας τον εαυτό σου, σου αυξάνεται το ability να κρίνεις σωστά ρε φίλε. Και στην ουσία αυτό θες. Θες ένα ability να κρίνεις σωστά. Στην εποχή της πληροφορίας, μάγκες, που απλά βομβαρδίζεις ρε φίλε. Ρε φίλε, απλά βομβαρδίζεις. 24/7 ρουφάς πληροφορία. Πρέπει ρε μπρο, είναι χρέος σου να μάθεις να σκέφτεσαι για σένα και όχι να σκέφτεσαι για ό,τι σου λένε. Να σκέφτεσαι για σένα είναι χρέος σου ρε μπρο. Είναι χρέος σου. Να μάθεις να σκέφτεσαι για σένα και να μάθεις να κρίνεις σωστά ρε φίλε. Ωραία. Και πώς το κάνεις αυτό? Ξελίσσου τον εαυτό σου. Μαθαίνεις τον εαυτό σου. Αυτό μπορεί. Αν δεν πρόσεχαν, θα είχαν φύγει πολύ νωρίτερα, ρε φίλε. Το, πώς να σου πω, μπορεί. Πρέπει να κατανοήσεις το σώμα σου, ρε μπρο, ωραία. Όταν το σώμα σου, το ταΐζεις κάποια πράγματα, το σώμα σου κλωτσάει, ρε φίλε. Κλωτσάει, νιώθεις άσχημα, το mood σου είναι σκατά, είσαι depressed.
Μπορεί να είσαι depressed μόνο και μόνο από τις μαλακίες που τρως, ρε φίλε. Depressed και σε low vibe. Είναι. Ρεμπρό, το είναι σκέψη, είναι το καύσιμο που ρίχνει μέσα. Αν αυτό είναι σκατά, σε γαμάει ολόκληρο. Σε κάνει ολόκληρο σκατό, ρε φίλε. Είναι πολύ σημαντικό το τι βάζεις μέσα σου. Πολύ σημαντικό. Δηλαδή, όλα ξεκινάνε από το. Από το τι ταΐζεις όλες τις αισθήσεις σου, έτσι. Και μία από τις σημαντικότερες αισθήσεις είναι. Το τι ταΐζεις το στόμα σου, ρε φίλε. Ωραία. Το τι ταΐζεις το σώμα σου. Το τι τρως. Και μετά πάμε στο τι βλέπεις. Μετά πάμε στο τι ακούς. Αυτά γίνεσαι, ρε μπρο, στο τέλος. Ωραία. Είσαι στην εποχή της πληροφορίας, ωραία. Δεν πρέπει να είσαι σαν το τζομπάνο, να είσαι το πρόβατο στη σφαγή, ρε φίλε. Απλά να βγαίνεις και να τρως ό,τι να είναι και να βλέπεις ό,τι να είναι και να ακούς ό,τι να είναι. Δεν πάει έτσι, ρε φίλε. Πρέπει να σκέφτεσαι πριν δεις κάτι ή πριν φας κάτι ή πριν ακούς κάτι. Γιατί είσαι open σε όλα. Σε όλο το φάσμα, ρε φίλε. Είσαι open σε όλο το φάσμα. Δεν γίνεται να πηγαίνεις στον τουγρού σαν χαμένος. Πρέπει να έχεις τη γνώση να κινηθείς. Να πας στο σωστό μονοπάτι, ρε φίλε. Για σένα. Ή να πηγαίνεις στον τουγρού. Εγώ έχω κάνει μεγάλη αλλαγή στη ζωή μου. Έχω αρχίσει να κάνω γυμναστική, να τρώω πιο healthy, έχω χάσει τα και ακόμα νιώθω σαν να μην έχω κάνει τίποτα. Gold still. Δεν πρέπει να κοιτάς μόνο. Ξέρεις το. Δεν πρέπει να κυνηγάς το αποτέλεσμα, ρε φίλε. Δεν πρέπει να κυνηγάς το αποτέλεσμα μόνο. Πρέπει να αγαπήσεις όλη τη διαδρομή και όλα αυτά που μαθαίνεις μέσα αυτή τη διαδρομή. Γιατί εκεί που γυμνάζεσαι, που κάνεις αυτά τα πράγματα, γυμνάζεις και το μυαλό σου, εξελίσσεται και το μυαλό σου, ρε φίλε. Ξέρεις, αυτό που λένε ότι στο γυμναστήριο ο μεγαλύτερος μύθος που γυμνάζεις είναι το μυαλό σου, αυτό ισχύει full, ρε μπρο. Δηλαδή πρέπει να βλέπεις όλο το φάσμα αυτών που παίρνεις, ρε μπρο. Και να αγαπάς αυτό που γίνεσαι. Γιατί εξελίσσεσαι, ρε μπρο. Ωραία, κάνεις κάτι το οποίο, ας πούμε, έχεις χάσει 12 κιλά. Σε φέρνει ένα βάρος που είναι πιο υγιές, ρε φίλε, για το σώμα σου. Αυτά είναι βιολογία του σώματος, έτσι. Σε φέρνει σε πιο καλά μονοπάτια, ρε φίλε. Δηλαδή, πρέπει να τον κάνεις reward τον εαυτό σου, ρε φίλε. Να λες, κοίτα από πού ξεκίνησα, κοίτα που είμαι. Να μην κοιτάς μόνο που θέλεις να φτάσεις. Κοίτα όλη τη δρομή που έχεις κάνει μέχρι εδώ. Τσουπ. Εσύ σίγουρα έχεις κάποιο στόχο, Godstill, τον οποίο δεν έχεις πετύχει ακόμα, γι' αυτό νιώθεις. Σαν να μην έχεις κάνει τίποτα. Ή στο μυαλό σου, ξέρεις, έχεις δημιουργήσει τον εαυτό σου να μοιάζει έτσι όπως μοιάζει αυτό, ας πούμε. Και επειδή δεν είσαι ακόμα εκεί, απογοητεύεσαι ή δεν νιώθεις ότι δεν έχεις κάνει κάτι, έτσι. Παρ' όλα αυτά έχεις κάνει μεγάλο progress, έτσι, 12 κιλά δεν είναι λίγο. Είναι λίγο περίεργο να προσέχεις full και να σου έρχονται όλα ανάποδα. Μπρο, αυτό σου φαίνεται περίεργο γιατί κοιτάς τη ζωή μόνο από τα μάτια της ύλης, ρε μπρο. Γι' αυτό σου φαίνεται full περίεργο αυτό. Γιατί κοιτάς τη ζωή μόνο από τα μάτια της ύλης. Αν δηλαδή είχες την αντίληψη αυτή τη στιγμή να δεις ότι υπάρχει και πριν και μετά και μερικά άλλα πράγματα, ρε φίλε, αυτό δεν θα σου φαινόταν περίεργο, έτσι. Εγώ αυτό που βλέπω στη ζωή μου, έτσι, δεν θέλω να σε αναγκάσω να πιστέψεις τίποτα ή οτιδήποτε, σου λέω ότι βλέπω εγώ, είναι ότι όλα γίνονται για κάποιο λόγο, ρε. Για κάποιο λόγο και για κάποιο σκοπό, δηλαδή τίποτα δεν είναι τυχαίο, ρε μπρο. Αυτός που λες εσύ που, ή το παιδί που γεννιέται και πεθαίνει, ρε φίλε, στη δουλειά της μάνας σου ή οτιδήποτε, όλα γίνονται για κάποιο σκοπό, μάγκες. Ωραία. Που για να το καταλάβεις αυτό το σκοπό πριν να είσαι αφυπνισμένος και να είσαι στο μονοπάτι, δεν μπορείς να καταλάβεις το σκοπό όλων των οποίων γίνεται. Πρέπει να είσαι μαλάκα ο Θεός απλά. Μόνο αυτός μπορεί να καταλάβει. Μόλις θα φτάσεις να είσαι ο Θεός, ναι, θα μπορείς να καταλάβεις, ρε μπρο. Παρ' όλα αυτά μπορείς να καταλάβεις πολλά τα οποία γίνονται που παίζουν ρόλο στη ζωή σου. Μπορεί εκεί πέρα μπορείς να καταλάβεις πάρα πολλά. Γιατί έγινε αυτό. Γιατί όταν ήμουν 13, ρε μπρο, εκεί που τράκαρα
βγήκα ζωντανό. Γιατί έχω επιβιώσει μέχρι σήμερα, ενώ θα πρέπει να έχω πεθάνει 17 φορές μέσα στη ζωή μου, ρε φίλε. Π.χ. σου λέω, πώς βλέπω τη ζωή μου, ρε φίλε. Πώς γλίτσω από αυτό, Όλα έχουν γίνει για κάποιο λόγο, εντάξει. Παρ' όλα αυτά, ό,τι έχει να κάνει με τη ζωή σου, μπορείς να τον εντοπίσεις πολύ πιο εύκολα τον λόγο από ότι ό,τι έχει να κάνει με τους άλλους, ρε φίλε. Αυτό είναι πολύ basic. Είναι πιο. Ξέρεις, καθώς αφυπνίζεσαι, θα βλέπεις. Αυτά που είναι γύρω από τη ζωή σου, τα βλέπεις πολύ πιο εύκολα. Γιατί και πώς. Παρ' όλα αυτά, guys, παρ' όλα αυτά, ξέρεις, οι περισσότεροι εδώ πέρα λένε τύχη πράγματα τα οποία μπορούν να δουν το αποτέλεσμα, αλλά δεν μπορούν να δουν αυτό που το προκάλεσε, ρε μπρο, ωραία. Και αυτό το λένε τύχη, επειδή βλέπουν μόνο το αποτέλεσμα. Παρ' όλα αυτά, δεν υπάρχει τύχη, ρε μπρο, δεν πιστεύω καθόλου στην τύχη. Ρε, υπάρχει ένα αίτιο και ένα αποτέλεσμα. Και όλο αυτό το μεσοδιάστημα που δεν μπορείς να δεις εσύ αυτή τη στιγμή, το λες τύχη. Ή το λες περιέργεια, ή το λες περίεργο. Παρ' όλα αυτά υπάρχει ένας λόγος. Αυτό είναι που ζω στη ζωή μου, bro. Υπάρχει ένας λόγος. Άλλους θα τους δεις. Και καθώς θα εξελίσσεις παραπάνω, θα τους βλέπεις. Έχει να κάνει με το self-awareness, έχει να κάνει με την αντίληψή σου. Με το πόσο πιάνεις τη φάση που λέγεται ζωή. Και όσο ξάνεται αυτή η αντίληψη, ρε, bro, θα παίρνεις όλο και περισσότερες απαντήσεις. Και εκεί έρχεται αυτό που σας λέω, ρε, μάγκες. Μια ζωή την οποία μπορείς να την εξετάσεις, αξίζει πολύ πιο πολύ να τη ζεις από μια ζωή που κινείσαι απλά στο ντουγκρού, ρε φίλε. Που δεν καταλαβαίνεις Χριστό. Εκείνη η ζωή που μπορείς να βλέπεις τα αίτια και τα αποτελέσματα, εκείνη η ζωή αποκτάει πολύ παραπάνω νόημα, ρε φίλε. Γιατί ξέρεις, σου έρχεται στην εμπειρία της ζωής σου, έρχεται αυτό το άτομο σου κάνει αυτό, ξέρεις γιατί έγινε, τι έπρεπε να δεις. Αποκτάει νόημα η ζωή σου, κατάλαβες. Δεν πας στα χαμένα, πας με μια βάρκα, ας πούμε. Ρε φίλε, βλέπεις. Περπατάω, βλέπω. Βλέπω. Είναι πολύ πιο. Βιώνεις τη ζωή πολύ πιο. Πολύ πιο. Πώς να σου το πω, ρε φίλε. Πολύ πιο ζωή, ρε φίλε. Ήμουν 80 κιλά, είμαι 75 τώρα. Ο στόχος αρχή ήταν 75, αλλά μόλις έφτασα είπα να πάω 70. Το χειρότερο είναι ότι ποτέ δεν έπαιρνα, γι' αυτό νιώθω σαν να μην έχω κάνει κάτι. Ναι ρε μπρο, 12 κιλά δεν τα λες και λίγα ρε μαλέκα, δηλαδή πολύ χοντρό ρε φίλο, πολύ χοντρό. Το θέμα είναι ότι αυτό το κάνεις για σένα, δηλαδή αυτό πρέπει να δεις. Είναι ότι αυτό το κάνεις για την υγεία σου, ρε μπρο. Δηλαδή, η υγεία σου είναι πολύ σημαντικό, ρε φίλε. Είναι πολύ σημαντικό. Η υγεία και η ηρεμία σου είναι τα δύο πιο σημαντικά πράγματα καθώς θα περπατήσεις σε αυτό το μονοπάτι που λέγεται ζωή. Η υγεία σου και η ηρεμία σου. Να πέφτεις το βράδυ για ύπνο και να είσαι full peaceful, ρε φίλε. Θα είναι τα πιο σημαντικά κομμάτια που θες στη ζωή σου. Δηλαδή. Τα πιο σημαντικά να τα έχεις αυτά. Είναι τότε είσαι πλούσιος. Όταν έχεις την υγεία σου και την ηρεμία σου. Για όσους κρατήσεις υγεία, έτσι. Για όσους κρατήσεις. Γιατί κάποτε ανλούκο μαλούκο, έτσι. Το θέμα είναι σε αυτό που θα ζήσεις να είσαι όσο το δυνατόν πιο healthy, ρε μπρο. Για εκεί είσαι πλούσιος. Τέλος πάντων. Δηλαδή. Είναι όλα στο perception, είναι όλα στο, πώς να σου πω, από την οπτική γωνία την οποία τα βλέπεις, ρε μπρο. Πρέπει δηλαδή να μάθεις και όταν ανοίγεις το τρίτο μάτι σου, αυτό το κάνεις πάρα πολύ. Να αλλάζεις οπτικές γωνίες, ρε φίλε. Γι' αυτό είναι 360 που σου λέω, δεν είναι το του γουρού, βλέπω έτσι. Πρέπει να κάνεις master, να μπορείς να αλλάξεις την οπτική γωνία, ρε φίλε. Της εμπειρίας στην οποία ζεις, να μπορείς να σκέφτεσαι έξω από το. Έξω από το κουτί το οποίο, outside the box το οποίο σε έχουν βάλει, ρε φίλε. Όχι, Γιονόμπι, το χάσαμε στο 15-13 στο overtime. Δηλαδή, να μπορείς να το αλλάξεις το perception. Τσουπ, τσουπ. Και να επιλέγεις, πρόσεχε, να επιλέγεις ένα perception το οποίο, ρε μπρο, σε κάνει empower, ένα perception το οποίο σε δυναμώνει. Μην επιλέγεις το perception, ρε μπρο, που σε ρίχνει. Ωραία, μην γίνεσαι ο μεγαλύτερος σαμποτέρ. Κοίταξε, είσαι πολύ powerful. Δεν στο λένε, ρε μπρο, δεν στο λένε. Γιατί έτσι είναι το Matrix. Το Matrix έχει φτιάξει από τη στιγμή που γεννιέσαι, ρε φίλε, σου περνάνε το προγραμματάκι.
Που σου λέει ότι είσαι απλά ένα θύμα της πραγματικότητάς σου. Στην πραγματικότητα είσαι co-creator, είσαι συνδημιουργός, ωραία, είσαι συνδημιουργός. Πολύ δυνατός συνδημιουργός, ρε μπρο. Πολύ δυνατός συνδημιουργός. Δεν είσαι θύμα της πραγματικότητας. Η πραγματικότητα, ρε μπρο, δεν σου συμβαίνει. Η πραγματικότητα, πρόσεξε, η πραγματικότητα αντιδρά σε αυτό που στέλνεις, ρε μπρο. Παρ' όλα αυτά, το Matrix σε κάνει να στέλνεις ότι είσαι θύμα. Και σου λέει και νιώθεις σαν θύμα, ρε μπρο. Καταλαβαίνεις τι κάνει αυτό το προγραμματάκι μέσα στον εγκέφαλό σου. Δημιουργείς από μόνος σου την καταστροφή σου, ρε μπρο. Αυτό είναι το Matrix. Πολύ δύσκολο να το δεις όσο είσαι μέσα. Όσο είσαι κοιμισμένος. Γιατί στο περνάνε από τη στιγμή που γεννιέσαι, ρε μπρο. Και τι αποσκοπεί αυτό. Αυτό αποσκοπεί εσύ να είσαι αδύναμος, να είσαι συνέχεια στο φόβο, να είσαι συνέχεια συρρυκνωμένος κάτω, ώστε να μπορώ εγώ που είμαι από πάνω να σε ελέγχω πιο εύκολα. Σε αυτό αποσκοπεί. Ωραία. Και να σε χρησιμοποιώ για να τρέξει φάση. Έτσι είναι η φάση, ρε μπρο. Απλά είναι μεγάλη συζήτηση αυτή. Αλλά στην ουσία είσαι τόσο δυνατός που μπορεί να γίνεις ο μεγαλύτερος σαμποτέρ σου. Οπότε επέλεξε να μην γίνεις σαμποτέρ σου, ρε φίλε. Να μην είσαι ο σαμποτέρ σου. Πρέπει να το επιλέξεις αυτό, να μην είσαι ο σαμποτέρ σου. Ναι, νιαμού. Είσαι πάντα σε ένα μεγαλύτερο κουτί, αλλά σε κάθε κουτί από το οποίο βγαίνεις, αντιλαμβάνεσαι τη ζωή σε κάθε, πες τα επίπεδα ασθενητότητας ρε φίλε, ωραία, τρίτη διάσταση, τέταρτη διάσταση, πέμπτη διάσταση και πάει παραπάνω. Ωραία, αντιλαμβάνεσαι τη ζωή πολύ πιο, αυξάνεται η ελευθερία σου σε κάθε επίπεδο που φεύγεις. Γιατί αυτή η ζωή πριν τη Matrix λες για μένα είναι μια φυλακή ρε μπρο. Ωραία, και έχω έρθει εδώ για ένα συγκεκριμένο mission. Σε κάθε επίπεδο που βγαίνεις, ζεις τη ζωή πολύ πιο ελεύθερα, γίνεσαι πολύ πιο δυνατός, δημιουργός. Ζεις πολύ πιο ελεύθερα και ανεβαίνεις μέσα σου, γίνεσαι πιο ολοκληρωμένος μέσα σου, έμπρο. Κάθε επίπεδο, κάθε κουτί που βγαίνεις, υπάρχει και ένα άλλο κουτί από πάνω, συμφωνώ φουλ με αυτό που λες. Ό,τι στόχο έχω βάλει μέχρι τώρα τον έχω πετύχει. Με λίγα λόγια πρέπει να σκέφτεσαι ζωή σου. Κάπως έτσι είναι. Σκέψου ότι η ζωή είναι το browser που μπαίνει και κάνει το search, ρε φίλε. Και κάνει το search. Και εσύ είσαι αυτό που κάνει το search. Και πα το που γουστάρει, ρε φίλε. Παρ' όλα αυτά, αν θέλετε να μιλήσουμε για τη δικιά μου, δεν ξέρω για εσά, μάκες. Στη δικιά μου τη ζωή τουλάχιστον, αυτή η ελευθερία βούλησης, εδώ μέσα, η ελευθερία βούλησης είναι ένα. Το θεωρώ μια αντίληψη 500 χρόνια πίσω ότι έχει ελευθερία βούλησης. Δεν έχει καμία ελευθερία βούλησης. Πριν μπει εδώ, η ψυχή σου έχει υπογράψει ακριβώς τι θα κάνει, ρε μπρο. Τουλάχιστον at least in my life, ρε μπρο. Και το ξέρω. Και το βλέπω κιόλας να εξελίσσεται. Μετά την αφύπνισή μου. Δεν υπάρχει καμία ελεύθερη βούληση. Έχει προσχεδιάσει απ' έξω τι θα γίνει εδώ μέσα, ρε μπρο. Είναι ψευδές απλά η ελεύθερη βούληση που έχει εδώ. Τέλος πάντων. Ευανθία, καλησπερούκος. Κάπου εδώ θα κλείσω, guys, γιατί με πιέζει. Τουαλέτα, να ξέρετε. Το συνεχίζουμε όμως την επόμενη φορά. Όλοι. Όλοι, νιαμού μου. Νομίζω όλοι. Και όσο πιο old soul είσαι, τόσο πιο πολύ έχεις γνώση. Έχεις γνώση. Θα πάω να κάνω τα άλλα. Guys, ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα, το support. Θα το κλείσουμε εδώ, το συνεχίσουμε όμως την επόμενη φορά, ρε. Θα πάω να κάνω λίγο τα άλλα τώρα γιατί πιέζομαι, καταλαβαίνετε, ρε μάγκες. Έχουμε εδώ 50 ώρες. Ήρθε η ώρα. Ήρθε η ώρα μου. Ευανθία, θέτει το host και καληνυχτούκος. Λοιπόν, καληνυχτούκος, μάγκες, το συνεχίζουμε. Δεν ξέρω, μπορεί να το κάνουμε και καθημερινή. Θα δω. Το συνεχίζουμε την επόμενη φορά, έτσι. Φιλάκια πολλά. Τα χοντρούκος και τα σχετικούκος. Τα λέμε, guys.